Με κατασχέσει μισθών, συντάξεων, ακινήτων, καταθέσει και ισχύρα τρίτων, απειλεί του οφειλέτε στο δημόσιο προκειμένου να εισπράξει μέρο τουλάχιστον από τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη που οφείλουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσει, ακόμη και όσοι χρωστούν κάτω από 300 ευρώ, κινδυνεύουν να βρεθούν να αντιμέτωποι με κατασχέσει, εφόσον όμω οι μισθοί και συντάξει που λαμβάνουν υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ ανά μήνα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, θεωρείται παράνομη η οποιαδήποτε παρακράτηση ε, μισθού ή σύνταξη ή ακόμα και επιδομάτων ο όπως όπω έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν. Εξαιτία αυτών των παράνομων συμπεριφορών εκ μέρου των τραπεζών, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει επιβάλει πρόστιμα και εμεί, σαν Ένωση καταναλωτών Καβάλας ύστερα από καταγγελίε μελών μα για τέτοια συμπεριφορά, μεσολαβήσαμε και επιστράφηκαν αυτά τα ποσά στου λογαριασμού των πολιτών. Οι τράπεζε είναι υποχρεωμένε να αφήνουν στο λογαριασμό των μισθοδοσία των πολιτών τουλάχιστον ένα μισθό για να μπορέσει ο άνθρωπος να συντηρηθεί. Από εκεί και πέρα βέβαια, αν υπάρχουν επιπλέον ποσά, αυτά δίνεται η τράπεζα να τα κατασχέσει. Σε περίπτωση που παρατηρήσουν οι πολίτες ότι δεν υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό μισθοδοσίας, ενώ θα έπρεπε, θα απευθυνθούν στην τράπεζα καταρχήν ή να έρθουν στην Ένωση Κατανοτών Καβάλα, σε Ιορδάνου 32, καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 1, να τους δώσουμε το ειδικό έντυπο της αίτηση, το οποίο μπορούν να προσκομίσουν στην τράπεζα στη συνέχεια και να διεκδικήσουν επιστροφή του το, το ποσού της μισθοδοσίας τους να σημειώσουμε ότι από το 2001 με τον 15 έχει αρθεί το τραπεζικό απόρριτο και αυτό σημαίνει ότι αυτό το απόρριτο δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι δανειστών του δικαιούχου της κατάθεσης μέχρι του ύψους του ποσού το οποίο οφείλει. Με απλούστερα λόγια και ειδικότερα και για τρίτους ιδιώτες αλλά και για το δημόσιο, Ισχύει ότι οποιαδήποτε τραπεζική κατάθεση δεν καλύπτεται από το απόρριτο και υπάρχει δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο με τον κώδικα εισπράξεως δημοσίων, δημοσίου δικαίου, δημοσίων εσόδων, με συγχωρείτε, αλλά και οποιοδήποτε ιδιώτης με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που προβλέπεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας να επιβάλλει κατάσχεση ισχύρα τρίτου, δηλαδή κατάσχεση μέρους ή όλου του λογαριασμού στα χέρια της τράπεζας στην οποία τηρείται αυτός ο λογαριασμός. Ε, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει κατά πόσο ε, λογαριασμοί οι οποίοι αναφέρονται ή προέρχονται από μισθοδοσία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της αναγκαστικής εκτέλεσης είτε με τον ΚΕΔΕ είτε με την ε, απλή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για ιδιώτες. Εκείνο που έχουμε να σημειώσουμε είναι ότι ακόμα και ο γενικός κανόνας του ακατάσχετου του μισθού ε, υποχωρεί σε οφειλές ε, λόγω διατροφής, παραδείγματος χάρη όπου μέχρι και το 50% του ύψους του μισθού μπορεί να κατασχεθεί προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις από διατροφή του δικαιούχου του μισθού, Επίσης, έχει νομολογηθεί και ουσιαστικά εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια μια δυνατότητα κατάσχεσης ε, μισθού σε ύψος 25% περίπου για οφειλές στο δημόσιο. Παρά το γενική αρχή του ακατάσχετου του μισθού και πέρα από τα όσα σας προανέφερα, υπάρχει δυνατότητα πάλι για το ελληνικό δημόσιο να επέμβει και να κατασχέσει έναν λογαριασμό μισθοδοσία ή το προϊόν ενό λογαριασμού μισθοδοσία ή το υπόλοιπο, αν θέλετε, ορθότερα, ε, μέχρι του ύψου εκείνου όπου η μισθοδοσία ορθοτερα μεχρι του υψου εκεινου οπου η μισθοδοσια παβει να είναι εντελώ απαραίτητη για αυτόν ο οποίο είναι ο στο δημόσιο.